Μακαριότατε, σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, θέλουμε να σας πούμε με πολύ αγάπη μέσα από την καρδιά μας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μακαριότατε για εσάς, για την νεανική σας καρδιά, για τη δυνατότητα ένα όνειρο και μια επιθυμία να γίνει πραγματικότητα, δηλαδή να μπορέσουμε να βρεθούμε όλοι όσοι διακονούμε στη νεότητα και διακονούμε και στον ευαίσθητο χώρο της κατασκήνωσης. Σας ευχαριστούμε γιατί μου θυμήσατε όταν αρχηγός της κατασκήνωσης στη Μητρόπολη Πειραιός μία από τις πρώτες ημερήσεις εκδρομές που κάναμε με τα παιδιά μας ήταν να επισκεφθούμε την Ιερά Μονή του Οσίου Λουκά. Να μας φιλοξενήσει τότε ο ηγούμενος, ο νύν Μητροπολίτης Θηβών Γεώργιος, αλλά να περάσουμε και από το Επισκοπείο, να δούμε τότε τον Επίσκοπο της Μητροπόλεως, τον Μητροπολίτη Ιερώνυμο, τότε μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο σήμερα. Και θυμόμαστε από τότε με πόσο ευαισθησία στεκόσασταν σε όλο αυτό το έργο. Ευχαριστούμε την Εκκλησία που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που είναι η Εκκλησία. Η σύναξη επί το αυτό. Και σεβασμιότατε, και σεβασμι... και σεβασμιότατη, θέλουμε να σας πούμε ότι όσο μας δίνετε τέτοιες ευκαιρίες, ο κύκλος τούτος θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει τόσο όμορφα έτσι ώστε όχι απλά θα αποκτούμε σχέσεις μεταξύ μας, αλλά θα ενθουσιαζόμαστε, θα μοιράζουμε εμπειρίες, θα είμαστε εφευρετικοί στον τρόπο της ποιματικής μας και όχι μόνο. Μη σας κουράσω εγώ πλέον, θα πούμε αρκετά τις επόμενες ημέρες. Να παρακαλέσουμε όμως τον πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη, ο οποίος είναι ο εισηγητής της κεντρικής αυτής πρώτης εισήγησης του συνεδρίου μας με θέμα κατασκήνωση, η πρόκληση και η ποιμαντική της διακονίας μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ο πατήρ Βασίλειος είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, θεολογική σχολή και έτσι λοιπόν η Εκκλησία του εμπιστεύτηκε σήμερα την πρώτη εισηγητική αυτή ομιλία. Πατέρα Βασίλειο. Μακαριότατε, τι Άγιοι Αρχιερείς, Σεβαστοί πατέρες, αγαπητά μας παιδιά, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ μεγάλη τιμή για τον ομιλούντα να απευθύνεται στην ομίγυρη αυτή, την οποία τιμά με την παρουσία του ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθήνων και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, αλλά και πλειάδα Αγίων Αρχιερέων. Ο μακαριότατος ως νυφάλιος, σοφός, συνετός και διακριτικός πνευματικός πατέρας, αλλά και έμπειρος πιδαλιούχος της Εκκλησίας μας. Σύστοιχε όμω με την τιμή είναι και η μεγάλη ευθύνη που βαρύνει τους ώμους του ομιλούντος και μάλιστα σε μια περίοδο ανάρρωσης. Ζητώ εξ αρχής την κατανόησή σας, πατέρα Πολύκαρπε, Σεβασμιότατε Άγια Νέα διότι το διακόνημα αυτό δεν το δέχθηκα ευχάριστα. Και δεν είχα τις δυνάμεις και το χρόνο να το υπηρετήσω με έναν πιο καλό τρόπο. Και τώρα που βλέπω την Ομίγυρη, αισθάνομαι μεγαλύτερη την ευθύνη. Και όλοι αναμένετε, και ιδίω όσοι ασχολείστε πραγματικά με τις κατασκηνώσεις, Και ταυτόχρονα λόγων πρακτικών. Διότι την χάνει γνωστό ότι η εμβριθής ανάλυση αρνητικών φαινομένων στην ποιματική της Εκκλησίας προς τους νέους κουράζει τα παιδιά. Κουράζει και τους μεγάλους. Και απ' την άλλη μεριά η υψηπετής θεολογική σπουδή που εφραίνει απλώς την ακοή και είναι άμυρη η κμάδα ζωής δεν βρίσκει ποιμαντικές εφαρμογές. Τι σκέφτομαι να σας πω απόψε, τι έχω σημειώσει. Θα αναπτύξω την εισηγησή μου σε τέσσερις σύντομες ενότητες. Η πρώτη θα αφορά κάποιες παθογένειες, τα αρνητικά. Και ταυτόχρονα όμως και τα θετικά που υπάρχουν στην κατασκήνωση και είναι πολύ περισσότερα. Εν συνεχεία, με οδηγό τη Σοφία του μακαριοτάτου αλλά και Αγίων Γερόντων, θα δώσουμε ένα παράδειγμα τι σημαίνει η κατασκήνωση. Στην τρίτη ενότητα έχω ένα παράδειγμα ενός πρότυπου αν θέλετε μαθήματος κατασκηνοτικού ενός πρότυπου μαθήματος κατασκηνοτικού αλλά όμως θα το προσεγγίσουμε μέσα από τη γραφή το παράδειγμα είναι μέσα από τη γραφή εν ολοκληρία θα το παρακολουθήσουμε συνθετικά όχι με μονομέρεια. Οπότε λοιπόν δεν θα αναφερθώ δια πολλών στις παθογένειες. Όμως δεν μπορώ να μην πω μερικές. Ποιε είναι αυτές οι παθογένειες. Το δάνειο του θεσμού και η σοβούσα εκοσμίκευση. Η ιδεολογοποίηση της χριστιανικής πίστεως με ότι αυτό συνεπάγεται. Συχνά το ήθικο πρακτικό και σοφρονιστικό χαρακτήρα της κατασκηνώσεως. Και βέβαια που έχει μια κάποια πειθαρχία στρατιωτικού τύπου. Την αποσύνδεση εν πωλή από τις πηγές της χριστιανικής πίστης και κυρίως από τα μνημεία του πολιτισμού μας. Την αυτονόμηση της Αγίας Γραφής από το αγιοπατερικό ερμηνευτικό πλαίσιο στα γεωγραφικά αναγνώσματα. Την μονομερή ανάγνωση και διδασκαλία των βίων των Αγίων και των συναξαρίων αυτή η παθογένεια δεν αφορά μόνο τις κατασκηνώσεις. Αφορά μακαριότατα, σεβασμιότατη, Άγια αρχή σεβαστοί πατέρες. Αφορά το κήρυγμα. Αφορά την κατήχηση. Αφορά γενικότερα τη διδασκαλία μας μέσα στην Εκκλησία. Όχι σπάνια, επανέρχομαι στις κατασκηνώσεις, την παραγωγή αναλώσιμων και μιας χρήση προγραμμάτων κατασκηνωτικής ζωής. Αλλά και το σύνδρομο του νεόφιτου προσκυνητή του Αγίου Όρους. Και εξηγούμε αμέσως τι εννοώ. Λέγεται συχνά ότι στις κατασκηνώσεις τα παιδιά παίρνουν τόσα πολλά πνευματικά εφόδια όσα δεν παίρνουν στη διάρκεια του έτους στο κατηχητικό σχολείο. Όμως εδώ χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις. Μήπως όλα αυτά που ζουν και μαθαίνουν τα παιδιά σε μια ολιγοήμερη εκκλησιαστική κατασκήνωση μένουν εν αναφομιότα, αναφομίωτα. Μήπως δηλαδή το κοσμικό πνεύμα που θα συναντήσουν με την επιστροφή του στην πόλη τα παιδιά, εάν το άφησαν ερχόμενα στην κατασκήνωση, εξανεμίσει τάχιστα την εμπειρία τη θετική που πήραν στην κατασκήνωση. Οπότε θα έλεγα ότι για να ισχύσει η ρίση αυτή που ελέγχθηκε προηγουμένως, ότι τα παιδιά παίρνουν στην κατασκήνωση όσα δεν παίρνουν στο κατηχητικό για ένα χρόνο, χρειάζεται, θα έλεγα, να ετοιμαζόμαστε για ένα χρόνο στην ενορία για να πετύχει η καλοκαιρινή κατασκήνωση. <Και> Παιδιά που δεν συνδέονται με την ενοριακή ζωή στη διάρκεια του έτου, είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα κάποιων προσκυνητών νεοφύτων του Αγίου Όρους. Τι κάνουν αυτοί. Αυτοί ενθουσιάζονται από ένα ολιγοήμερο ταξίδι στον Άθωνα, αλλά επιστρέφοντας δεν επισκέπτονται σχεδόν ποτέ ούτε εκκλησιάζονται τον ναό της ενορίας τους που μπορεί να απέχει λίγα τετράγωνα από την οικία τους με αποτέλεσμα να μένουν πνευματικά απίμαντοι και πνευματικά ακαλλιέργητοι. Μετά την δειγματοληπτική έκθεση κάποιων αρνητικών φαινομένων που ονομάζουμε οχληρές παθογένειες θα προσπαθήσουμε να περάσουμε στο δεύτερο, που είναι στη θεραπεία, τα θετικά της κατασκήνωσης. Και οπωσδήποτε είπαμε ότι αυτά είναι ακόμη περισσότερα. Θα δούμε αρκετά. Και ποια είναι αυτά. Η κατασκήνωση με την κοινωτική ζωή και το κοινιαβουιακό πνεύμα σε 24 ώρη βάση αποτελεί ασφαλή οδό για τη χριστιανική κοινωνικοποίηση των παιδιών. Στην κατασκήνωση τα παιδιά προετοιμάζονται και ασκούνται για να ενταχθούν στην κοινωνία χωρίς όμως να θεωρούν περιττή την πνευματική τους καλλιέργεια. Το ημερήσιο πρόγραμμα όχι μόνο βοηθά στην καλύτερη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των διακοπών αλλά και συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός υπεύθυνου προγράμματος για όλο το χρόνο. Ήδη το είπα μακαριότατος. Το πρόγραμμα αυτό όταν σέβεται την ιδιαιτερότητα και την προσωπικότητα κάθε παιδιού, και αυτό είναι πολύ δύσκολο, αφού κάθε παιδί κουβαλά διαφορετική νοοτροπία, εμπνέει και παρέχει εμπειρίε απαραίτητε για την ενηλικίωση. Επειδή συνήθω οι εκκλησιαστικές κατασκηνώσει στηρίζονται στον εθελοντισμό, συμβάλλουν στην καλλιέργεια κοινοτική, συλλογική και εκκλησιαστική συνείδηση μεταξύ των παιδιών και θέτουν τις βάσεις για την ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης. Η επαφή με το φυσικό περιβάλλον, η αλλαγή των παραστάσεων, η απεξάρτηση από την τηλεόραση και το διαδίκτυο, η απεξάρτηση από το κινητό τηλέφωνο, η ολιγοήμερη αποδέσμευση από τους γονείς, η συλλογική δραστηριότητα και το ομαδικό παιχνίδι αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη των παιδιών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας. Ταυτόχρονα η αυτοεξυπηρέτηση αλλά και η διακονία των άλλων παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Η ανάληψη πρωτοβουλειών, η ανάδειξη προσωπικών χαρισμάτων και ταλέντων βοηθούν στη δημιουργία υπεύθυνων ανθρώπων. Στο περιβάλλον μιας εκκλησιαστικής κατασκήνωσης υπάρχουν οι προϋποθέσεις για επικοινωνία Πραγματική επικοινωνία και δημιουργούνται άριστοι δεσμοί φιλία μεταξύ των παιδιών. Παράλληλα, προσφέρονται ευκαιρίε για βιωματική προσέγγιση του μυστήριου τη πίστεω. Τι σημαίνει αυτό, Τακτική προσευχή, Καθημερινό αγιογραφικό ανάγνωσμα ενταγμένο όμω στο πατερικό πλαίσιο, όχι αυτονομημένα, Η ουσιαστική συμμετοχή στι εκκλησιαστικέ ακολουθίε και ιδιαίτερα στην παράκληση της Παναγίας. Βλέπω τώρα πολλές οικογένειες στην ενορία μας, οι μητέρε θυμούνται από την κατασκήνωση τι, του ψάλαμε την παράκληση. Και μετά από τόσα χρόνια, όταν στενοχωριούνται, όταν έρχεται η αθυμία και η ακιδεία, παίρνουν το βιβλιαράκι της παράκλησης και μου λένε «Πάτερ, καλά που μάθαμε στην κατασκήνωση την παράκληση». Γιατί τύχαινε εκείνο τον καιρό να πηγαίνουμε 15 Αύγουστο στην κατασκήνωση και να ψάλουμε κάθε απόγευμα την παράκληση και μας φεύγει στενοχώρια, μου λένε. Και έρχεται μέσα μας η παρηγορία της Παναγίας μας. Αλλά και τα μυστήρια της εξομολογήσεως, της θεία Ευχαριστίας, όλα αυτά μειούν τα παιδιά στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Αρκούν όμως όλα αυτά. Ή μάλλον πώς θα υλοποιηθούν στην πράξη όλα αυτά. Βέβαια, τα στελέχη είναι εθελοντές. Είναι όμως μπολιασμένα με τη ζωή του Πνεύματος. Έχουν αφομοιώσει το βιβλικό και πατερικό μήνυμα της Εκκλησίας μας. Ή απλώς είναι καλοπροαίρετα παιδιά τα οποία έρχονται να διακονήσουν. Ο εθελοντισμός λοιπόν είναι καλός, είναι άγιος, αλλά όμως προϋποθέτει εμπειρική γνώση και βαθύ αίσθημα ευθύνης. Θα το πω πιο καθαρά. Οι εθελοντές θέλουν εκπαίδευση, και παντό είδου ενίσχυση. Διότι ένα χαλαρό εθελοντισμό μπορεί να γίνει επικίνδυνο για την κατασκήνωση αλλά και για τη συνοχή τη. Αν μάλιστα δεν προσεχθεί εξ αρχή, μπορεί να οδηγήσει σε γεγικευμένη χαλάρωση και εν τέλει στην ενεθνότητα. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο νομίζω ότι βρίσκεστε εδώ, αγαπητά μα στελέχη. Για να ανταλλάξετε εμπειρίε, να ερευνήσετε τρόπου προσέγγιση των παιδιών, να μελετήσετε τα αναφιόμενα προβλήματα, να προτείνετε τις καλύτερες λύσεις και να συνειδητοποιήσετε βέβαια την ευθύνη σας. Την ευθύνη απέναντι στα παιδιά, στους γονείς και κυρίως στο Θεό. Εκείνος είναι που εμπιστεύεται τα παιδιά σε εμά. Και περνάω στη δεύτερη ενότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή θα στραφεί και το υπόλοιπο της εισαγωγικής αυτής εισήγησης. Και θα ήθελα να πάρω αφορμή για να συνεχίσω, από δύο αναφορές του Μακαριοτάτου, που επειδή λέγονται σε χαμηλούς τόνους, δεν τις προσέχουμε. Η μία προέρχεται από τον ενθρονιστήριο λόγο του και η δεύτερη είναι μια αναφορά σε ένα συνέδριο θεολόγων εκπαιδευτικών στην Νεάπολη της Θεσσαλονίκη. Τι λέει λοιπόν ο Μακαριότατος. Η πρώτη. Μας, εκπιτρε... στον ενθρονιστήριο λόγο του ότι η πρώτη σκέψη του ήταν οι νέοι. Και η δεύτερη μας είπε, ήταν η σκέψη του, ήταν στους ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών, του πολιτισμού, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ίσως η σύνδεση αυτή δεν είναι τυχαία. Με άλλα λόγια είναι σαν να μας λέει. Οι νέοι να στραφούν προς τον πολιτισμό και την τέχνη και να ανακαλύψουν νέες μορφές έκφρασης της χριστιανικής πίστης. Λέει χαρακτηριστικά ο Η Εκκλησία πρέπει να ξαναβρει τους τρόπους να κεντρίζει και να εμπνέει το ανθρώπινο πνεύμα, όπως τότε που γονιμοποίησε τις τέχνες και τις επιστήμες και γέννησαν πολιτισμό. Τότε, προσέξτε αυτό εδώ, που και οι πέτρες μαρτυρούσαν το μεγαλείο της ορθόδοξης θεολογίας. Ακόμη και οι πέτρες μπορούν να μας διδάσκουν, λέει ο Μακαριότητος. Καθώς αυτή εκφραζόταν μέσω της αρχιτεκτονικής των ναών και των μοναστηριών. Τότε που η Αγιά Σοφιά και τα μοναστήρια του Οσίου Λουκά και του Δαφνιού, μαρτυρούσαν με την άρετη γλώσσα του πολιτισμικού επιτεύγματος περί της αναστημένης ελπίδος του ανθρώπου. Τότε που ο πεζός και ποιητικός λόγος γέννησαν ύψης της πολιτισμικής αξίας εκφράσει του ανθρώπινου πνεύματο, όπω ο ακάθιστο ύμνο ή τα κείμενα των πατέρων τη Εκκλησία. Σα προκαλώ και σα προσκαλώ, κατέληξε, να ξαναανακαλύψουμε μαζί του χυμού που έθρεψαν τι ψυχέ των προγόνων μα και γέννησαν τον πολιτισμό που κληρονομήσαμε. Η άλλη αναφορά στην Νεάπολη το 2011. Λέει ο Μακαριότατος ο Χριστός και σαρκωμένος λόγος του Θεού είναι ο κατεξοχήν και όντως θεολόγος. Η αρχή, το τέλος και το πλήρωμα της θεολογίας, όπως είναι και ο τελειότερος καλλιτέχνης ή αριστοτέχνης κατά την παρτερική έκφραση, ο κτίστης και δημιουργός. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι ονομάζουμε ακριβώς τη συλλογή της μοναστικής σοφίας φιλοκαλία έρος του κάλους. Αυτό συμβαίνει επειδή οι Άγιοι Πατέρες και Γέροντες είδαν το κάλος του κτιστού κόσμου ως έμειση εικόνα και δημιουργικό αποτέλεσμα των θείων προσωπικών ενεργειών και ταύτισαν τη γνώση του Θεού με την εμπειρία της θεωρίας του νοητού κάλους, του δεσποντικού προσώπου. Και συνεχίζει. Ένα έργο τέχνης μαρτυρεί περί του προσώπου του δημιουργού του. Επειδή κάτι τέτοιο υπερβαίνει κάθε αντικειμενική γνώση, Γι' αυτό και η τέχνη εντύθηκε τόση μεγάλη σημασία στην εκκλησία μας. Έτσι και η εκκλησιαστική γλώσσα δεν έμεινε απλώς νοησιαρχικά φιλοσοφική, αλλά έγινε βιούμενη θεολογία ως ύμνος, ημνολογία, μουσική, βυζαντινή μουσική, προσωδία, λατρεία, διάκοσμος και εικόνα, επειδή ακριβώς πηγάζει από και απευθύνεται στον όλο άνθρωπο. Η τέχνη υπήρξε πάντοτε η αρτιότερη και πληρέστερη έκφραση του ανθρώπινου λόγου. Αυτέ οι δύο αναφορέ νομίζω δεν έχουν προσεχθεί ούτε από του θεολόγους που γράφουμε, ούτε από αυτού που διαβάζουμε. Αλλά από αυτήν φοβάμαι δεν έχουν προσεχθεί και από του κληρικού μα. Ένα παράδειγμα. Μακαριότατε. Βλέπω πανάκριβε αγιογραφίε σε πολλού ναού. Όμω. Με αυτέ τι αγιογραφίε, τον αγιοφρικ... αγιογραφικό κύκλο, κάναμε ένα πρόγραμμα κατήχηση για τα παιδιά μα. Νομίζω πω όχι. Βλέπω θαυμάσιου ναού αρχιτεκτονικού που είναι στραμμένου, που αυτοί διδάσκουν οι ναοί. Κάναμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, μάλλον όχι. Δεν αξιοποιούμε δηλαδή τον πλούτο τον οποίο παράγουμε. Και ρωτάω πολλέ φορέ καθηγητέ θεολογία και κληρικού, γιατί ο Άγιο Απόστολο Παύλο είναι στην εικόνα τη Πεντηκοστή μου λέει μια θαυμάσια καθηγήτρια τη ενορία μου. Είναι λάθο αυτό μου λέει. Δεν το λέει η γραφή. Μα δεν είναι ο Απόστολο Παύλο στην εικόνα τη Πεντηκοστή. Θα πρέπει να βρει, λέω, γιατί είναι στην εικόνα τη Πεντηκοστή ο Απόστολο Παύλο. Εάν δεν το βρει, δεν διαβάζει εκκλησιαστικά τα κείμενα. Είναι αυτονομημένα τα κείμενα. Γι' αυτό λέω ότι αυτονομούμε τη γραφή. Έχει το λόγο εκεί που είναι ο Απόστολο Παύλο και στην ανάληψη και στην Πεντηκοστή. Το αφήνω να το βρείτε. Δεν σα το λέω γιατί είναι εκεί. Παρακαλώ, ανακαλύψτε το. Όλα λοιπόν τα παραπάνω φανερώνουν ότι ο θεολογικό και κατηχητικό μα λόγο είναι ανίσχυρος και πτωχό, εάν δεν εμπνέεται από το πρόσωπο του σαρκοθέντος λόγου, έτσι όπω αποκαλύπτεται στην Αγία Γραφή. Δεν συνδέεται με κάποια μορφή εκκλησιαστική τέχνη, ανάλογα σύμβολα και δεν βιώνεται εμπειρικά. Είναι επίση σημαντικό το χριστιανικό μήνυμα περί τη συνεμήν ελπίδο να επικαιροποιείται να συνδέεται δηλαδή με το σήμερα και να δημιουργούνται προποθέσει πρακτική εφαρμογή του. Η κατασκήνωση, όταν όμω λειτουργεί σωστά, αποτελεί άριστο παράδειγμα. Στην ηλικτική παράδοση και στη φιλοκαλία, ω θεμελιώδεις αιτίε τη εμπάθεια των ανθρώπων, των παθών των ανθρώπων δηλαδή, ποιε είναι, η άγνοια του Θεού και η φιλαυτία, μεταφραζόμενη με σύγχρονου όρου, ο εγωισμός και ο ναρκισισμός ο εγωκεντρισμός που κουβαλάει ο καθένας. Και αυτός ο εγωκεντρισμός μας ακολουθεί και στην κατασκήνωση και τα στελέχη και τα παιδιά. Και αυτός ο εγωκεντρισμός, εάν δεν βρει τρόπους θετικής έκφρασης, αξιοποίησης, λειτουργεί διαλυτικά για το σύνολο της κατασκήνωσης. Επίσης, συχνά, όχι μόνο δεν γνωρίζουμε το Θεό τον οποίο διδάσκουμε, αλλά αγνοούμε και, ποιον, και σε ποιον Θεό πιστεύουμε. Πολλέ φορέ και οι χριστιανοί μα, βλέπετε, μα δίνουν σημειώματα. Να, να ανοίξω τι τσέπε μου, σημειώματα με ονόματα έχω μέσα. Το ξέρουν οι αριστισμένοι αυτό. Προσευχηθείτε, πάτε να περάσει το πρόβλημα. Σύμφωνοι. Αλλά πιστεύουν όμω οι άνθρωποι συνήθω σε έναν απομηχανή Θεό τη αρχαία τραγωδία. Αλλά αυτό δεν είναι ο Θεό των Χριστιανών. Ο, Χριστια... ο Θεό των Χριστιανών έπλασε ελεύθερα και αυτεξούσια όντα που συμβάλλουν στη σωτηρία του, που αξιοποιούν τα δώρα που έχουν μέσα του που αξιοποιούν τα κατοικώνα, που αξιοποιούν τη χάρη του βαπτίσματος και όλα τα άλλα δώρα με τα οποία τα οπλίζει η Εκκλησία. Οπότε λοιπόν, όχι μόνο δεν γνωρίζουμε το Θεό, αλλά αγνοούμε πολλέ φορέ και σε ποιο Θεό πιστεύουμε. Κι όμω, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιοι συνδέχειρον αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Και ακόμη, όσε μεγαλύθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία οι λύσει αυτέ αναφέρονται στο θαυμασμό του ανθρώπου μπροστά στο μεγαλείο του κάλου τη φύσεως. Κάτι που συνδέεται οπωσδήποτε με τη ζωή τη κατασκήνωση. Αναρωτιέμαι όμω, αξιοποιείται αυτή η ρίση. Αξιοποιούνται αυτέ οι ρίσει. Και ανάλογε άλλε των γραφών. Πολύ αμφιβάλλω. Υπάρχουν οι χειροποίητοι ναοί του Θεού, που κοσμούνται με εικόνε, αγιογραφίε, ξυλόγκλιπα τέπλα, αργυρά και χρυσά σκεύη, μεγαλοπρεπείς ή λιτέ ιερατικέ σχολέ και άλλα. Υπάρχει όμω και ο αχυροποίητο ναό του Θεού, ο έναστρο ουρανό και όλο το σύμπαν με τη γη και το φυσικό τη κάλο που γίνονται πιο αρατά στην κατασκήνωση. Πρόκειται για την κτήση ω δημιουργία του Θεού. Το βουνό, η θάλασσα, τα δέντρα και γενικά το κάλο τη κτήσεω προσλαμβάνουν αναγωγικό χαρακτήρα μα οδηγούν στη δόξα του Θεού δηλαδή. Αλλά και τα επιτεύγματα των ανθρώπων μπορούν να μα εμπνεύσουν σε ποιο Θεό πιστεύουμε. Χρειάζονται όμω γυμνασμένε πνευματικέ αισθήσει για να τα καταλάβουμε όλα αυτά. Και για να μην σα κουράζω, θα επικαλεστώ ένα νεότερο όσιο τη Εκκλησία μα που τα λεγόμενά του έρχονται σε απόλυτη συμφωνία με αυτά που σημείωσα προηγουμένως τις παραπομπές του Μακαριότατο είναι του Γέροντος Πορφυρίου. Ακούστε λιγάκι πώς αξιοποιεί ένα θαυμαστό έργο τέχνης και που δεν είναι χριστιανικό. Διαβάζω. Μια Κυριακή προς το μεσημέρι περνούσε έξω από το αρχαιολογικό μουσείο. Είχα λίγο χρόνο και σκέφτηκα να μπω μέσα. Προχωρούσα στις αίθουσες, κοιτάζοντας τα αγάλματα. Σε μια αίθουσα ήταν ένα γκρουπ μια, εξα, μια ξαναγός τους εξηγούσε. Ήταν απόλυτη ησυχία. Πλησίασα λίγο. Όμως, όταν με είδε η ξαναγός, τους είπε ψιθυριστά. ήλθε ένα παπάς. Εγώ τους παπάδες δεν τους χωνεύω. Αλλά αυτός δεν μου φαίνεται σαν τους άλλους. Πλησίασα τότε πιο πολύ. Είπα, καλημέρα. Καλημέρα, απάντησε η ξαναγός. Μπορώ τη είπα να παρακολουθήσω αυτά που λέτε. Μάλιστα, Πάτερ είπε. Πηγαίναμε από ένα άγαλμα στο άλλο. Σε μια στιγμή, σταθήκαμε μπροστά στο άγαλμα του Διό. Ο Δία ήταν στο θρόνο του και έριχνε τον κεραυνό στου ανθρώπου. Αφού του είπε όσα ήξερε η ξεναγό, γυρίζει προ εμένα και μου λέει: «Εσείς τι λέτε, Παπούλη, πώ βλέπετε το άγαλμα. Τη απάντησα, εγώ παιδί μου δεν ξέρω από αυτά. Μόνο έτσι πως το βλέπω, το άγαλμα, θαυμάζω το έργο του καλλιτέχνη, αλλά και το πλάσμα του Θεού που τόσο τέλεια το δημιούργησε. Και καταλαβαίνω ότι ο καλλιτέχνης που το έφτιαξε είχε μεγάλη αίσθηση του Θείου. Βλέπετε τον Δία. Ενώ ρίχνει τον κεραυνό στους ανθρώπους, το πρόσωπό του είναι γαλήνιο. Δεν είναι οργισμένος. Είναι απαθή. Και εμείς στην πίστη μας λέμε ότι το θείο είναι απαθές. Πολύ ευχαριστήθηκε η Ξαναγός με τη δική μου εξήγηση, αλλά και όλο το γκρουπ. Τι μας λέει αυτό, τι λέει, τελειώνει ο... ο Όσιος Πορφύριος, ότι ο Θεός δεν έχει πάθος και όταν ακόμη φαίνεται ότι τιμωρεί. Όποιος θέλει να διαβάσει το απόσπασμα, σε λύση 156-157, βίος και λόγοι, 16η έκδοση από τη Μονή της Χρυσοπηγής. Σε άλλο σημείο διδάσκει, μιλώντας για το κάλος μέσα στο οποίο είμαστε σήμερα. Να χαίρεστε όσα σας περιβάλλουν. Όλα μας διδάσκουν και μας οδηγούν στο Θεό. Όλα γύρω μας είναι στα λαγματιά της αγάπης του Θεού. Και τα έμψυχα και τα άψυχα και τα φυτά και τα ζώα και τα πουλιά. Και τα βουνά και η θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα και ο ένας ουρανός. Είναι οι μικρές αγάπες μέσα από τις οποίες φτάνουμε στη μεγάλη αγάπη στον Χριστό, τα λουλούδια για παράδειγμα έχουν τη χάρη τους, μας διδάσκουν με το αρωμά τους, με το μεγαλείο τους, μας μιλούν για την αγάπη του Θεού. Καταλήγει, η φύση είναι το μυστικό Ευαγγέλιο, ακούστε πώς τα βλέπει. Η φύση επαναλαμβάνει είναι το μυστικό Ευαγγέλιο. Όταν όμως δεν έχει κανείς εσωτερική χάρη, όταν όμως δεν έχει κανείς εσωτερική χάρη, δεν τον οφείλει η φύση. Η φύση μας ξυπνάει, αλλά δεν μπορεί να μας πάει στον παράδεισο. Βλέπουμε εδώ δηλαδή πόσο επενεί τη φύση, αλλά πόσο όμως μας εφιστά και την προσοχή να μείνουμε σε αυτό το κάλος και λατρέψουμε τη φύση, αλλά αυτό το κάλος να μας ανάγει στο δημιουργό. Όσο όμω όμως Πορφύριος μελετούσε τη γραφή, εντρυφούσε σε αυτή και εν συνέχεια με το εσωτερικό φως της πνευματικής διάβγειας, μιλούσε εμπειρικά και απλά και ήταν κατανοητό. Ο λόγο του ήταν άρατη, άλατη ερτημένο. Και περνάω τώρα στην τρίτη ενότητα τη εισήγησή μου. Θα πρότεινα ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα μαθήματο κατασκηνώσεω, ένα παράδειγμα μαθήματο κατηχητικού, αλλά γιατί όχι, και ένα παράδειγμα μαθήματο θρησκευτικών. Γιατί βλέπω στα προγράμματα πώ πολλέ φορέ παρουσιάζονται αυτονομημένα τα πράγματα και θα σα πω τι εννοώ. Εδώ λοιπόν θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε αγιογραφικό παράδειγμα, καλλιτεχνική δημιουργία, μουσική έκφραση, οικολογική ευαισθησία και επικαιροποίηση του βιβλικού μηνύματο. Η αλληλοσυμπληρωματική αυτή μέθοδος αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το απαράμιλο κάλο των μνημείων του βυζαντινού πολιτισμού. Η επικαιροποίηση και προσαρμογή στι νέε κοινωνικέ συνθήκε γίνεται εντό του πλαισίου τη παράδοση. Διότι πάντοτε ελοχεύει η εκτροπή τη εκοσμίκευση και τη τρέβλωση του ευαγγελικού μηνύματο ή τη μονομερού αξιοποίησή του. Τι επέλεξα λοιπόν, Επέλεξα ένα θαυμάσιο κείμενο έτσι όπω περιγράφεται στο τελευταίο βιβλίο τη Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Δανιήλ. Όλοι θυμάστε του τρει παιδε εν καμίνο. Νομίζω υπάρχει κανεί που δεν ξέρει την ιστορία αυτή. Κάποιο δεν την ξέρει, ε. Να τη διαβάσω σύντομα ή την ξέρετε όλοι. <Και> ε, να μην τη διαβάσουμε τότε. Να πούμε όμως τα παρεπόμενα. Είναι οι τρεις πέδες ή ένα καμίνω. Εδώ είναι εν δέκατος αιώνας από το βιβλίο του Μακαριωτάτου Όσιος Λουκάς. Είναι αυτά τα παραμύλου κάλους ψηφιδωτά. Μπορούμε να κάνουμε μάθημα και για το ψηφιδωτό τώρα. Πώς άχρηστα υλικά μπορούν να γίνουν ψηφιδωτό, να γίνουν εικόνα. Να γίνουν μνημείο πολιτισμού δηλαδή. Επέλεξα λοιπόν τη διήγηση αυτή, τα οποία ρίχθηκαν στην κάμινο από τον Αβογοδονόσορα, στη Βαβυλώνα, επειδή δεν έδωσαν και δεν προσκύνησαν την εικόνα του Βασιλέω, έτσι όπω περιγράφεται από τον προφήτη Δανή στο... στο τελευταίο βιβλίο τη Παλαιά Διαθήκη. Η ιστορία είναι πολύ γνωστή, λοιπόν. Εξάλλου διδάσκεται και στο σχολείο και στα κατηχητικά. Η προσευχή των τριών παιδων έχει νήμονο τη Εκκλησία. Απαντάω σε 7ο Δίαιο στη λατρεία μα και με βάση αυτή έχει συνταχθεί η 7ο μια ομάδα τροπαρίων που ψάλλεται στον όρθο και λέγονται καταβασίε. Λόγω χάρη τη καταβασία του Πάσχα τι ψάλαμε. Ο πέδα εκαμίνου ρησάμενο γενόμενος άνθρωπο. Εάν δεν ξέρουμε αυτή την παράσταση και δεν ξέρουμε το Δανιήλ, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει ο ύμνους, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον ψάλτη ή τον αρχιερέα που ψάλει. Τώρα μεθαύριο στι καταβασίε τη Πεντηκοστή, τι ψάλουμε. Σύμφωνον εθρόησεν οργάνων μέλο. Σέβιν το χρυσότευτον άψυχον βρέτας. Πιο δύσκολο αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Το κοινό μέλο των οργάνων καλούσε εκοφαντικά να προσκυνήσουν ποιο. Το άψυχο βρέτα. Το άψυχο χρυσό ομοίωμα τη εικόνα του βασιλέω. Εάν δεν ξέρουμε αυτό το κείμενο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον ύμνο. Ομοιρική γλώσσα, έτσι. Η του παρακλήτου δε φωσφόρο χάρη, σεβασμιάζει του βαν τριάζει μόνη ισοσθενή, άναρχο ευλογητώσει. Και η φωτόμορφη χάρη, του παρακλήτου μα παρακινεί θεόπρεπο, να αναφωνούμε δυνατά Αγία Τριά, ισοδύναμη και άνερχη, είσαι δοξασμένη. Ο ύμνος αυτός λοιπόν των τριών παιδών, κάποια στιγμή, προλαζαβάνει μια άλλη διάσταση. Οι τρεις παιδές είναι μέσα στην, στην, κάμενο του πυρός, τους έχει βάλει ο Ναυαγωδονός για, να τους, για να τους τιμωρήσει, επειδή δεν δέχθηκε να προσκυνήσουν την εικόνα του βασιλέως. Όμως εδώ παρουσιάζεται και ένας τέταρτος άγγελος. Ποιος είναι αυτός ο τέταρτος άγγελος? Σύμφωνα με την ερμηνεία των πατέρων, είναι ο άσαρκο λόγο. Ο ιό και ο λόγο του Θεού. Που παρουσιάζεται, απαλλάσσει του τρει παιδε από το, από το πυρ και φαίνεται σαν να υπάρχει δροσιά μέσα. Και ακούστε παρακαλώ, τι λέει το κείμενο. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, δεν το είχα προσέξει. Διαβάζουμε το κείμενο αυτό, ξέρουμε, το Μεγάλο Σάββατο. Αλλά τι λέει στο τέλο το κείμενο αυτό, ξέρετε τι λέει. Ότι ο Ναβογοδονόσορ είδε, λέει και ένα τέταρτο άγγελο. Και μάλιστα τον τέταρτο άγγελο, το πρόσωπό του ήταν οσιό Θεού. Ένα ειδωλολάτρη βλέπει τον τέταρτο άγγελο, ο οποίο παρουσιάζεται οσιό Θεού. Και από αυτό παίρνουν την αφορμή οι Άγιοι Πατέρες να λένε ότι εδώ είναι ο άσαρκο λόγο που εμφανίζεται και μετατρέπει τη φωτιά σε δροσιά. Και προεικονίζει αυτό την κάθοδο στον άλλη του Χριστού μα και προεικονίζει επίση. Την Παναγία μας γιατί, Εκείνη δέχθηκε μέσα τη τοπίρ τη Θεότητο τον ιό και λόγω του Θεού και δεν κάηκε. Και τον εκέννησε, τον εμορφοποίησε και τον έφερε ω θεάνθρωπο στον κόσμο. Πώ αξιοποιούμε λοιπόν το κείμενο αυτό, Υπάρχει δυνατότητα να το αναπτύξουμε με πολλού τρόπου. Αλλά εγώ θα ήθελα να προτείνω σήμερα να το αναπτύξουμε καθ' ολοκληρία, όχι μόνο τη μια πλευρά. Τα βιβλία που είδα και τα προγράμματα. Και το νεότερο πρόγραμμα των θρησκευτικών αξιοποιεί μόνο την οικολογική πλευρά του κειμένου αυτού. Είναι θαυμάσια. Δευτέρα Δημοτικού το έχει, όποιο θέλει μπορεί να το βρει. Ένα παλαιότερο εγχειρίδιο στην πρώτη γυμνασίου επίση το έχει θαυμάσια δοσμένο. Εκεί αξιοποιεί ελάχιστα πράγματα. Όχι όμω σφαιρικά το όλο κείμενο. Το κείμενο λοιπόν αυτό έχει πολλέ πλευρέ. Α δούμε μερικέ. Όταν το δούμε μονομερό, ακροτηριάζεται η έννοια του κειμένου. Α δούμε λοιπόν μερικέ προτάσει πάνω στην σφαιρική αντιμετώπιση του κειμένου. Το πρώτο πράγμα. Να δειχθεί η σταθερότητα τη πίστεω σε ένα καθαρά αντιπνευματικό κοινωνικό περιβάλλον, όπω το σημερινό. Τι σημαίνει αυτό. Τα παιδιά αυτά σύρθηκαν εχμάλωτα και ο προσωπάρχης τους άλλαξε τα ονόματα. Τους ονόμασε από Ανανία, Αζαρία, Μισαήλ, Σεδράχ, Μισάχ και Αυδεναγώ. Εξωτερικά αλλάζουν τα ονόματα αλλά η καρδιά τους είναι όμως το Θεό των Πατέρων τους. Αυτό δεν ξέρω αν έχει σχολιαστεί ή αν το έχουμε καταλάβει τι σημαίνει αυτό, έτσι. Πώς προσλαμβάνουμε τα πράγματα. Απ' την άλλη μεριά, μήπως και σήμερα υπάρχουν ανάλογα είδωλα που καλείται η νέα γενιά να προσκυνήσει. Είδωλα επανάσταση. Διάβαζα σε ένα τοίχο, ξέρει που τα παρακολουθεί ο Άγιος Αργολίδος, δικαίωμα στην επανάσταση. Το έχετε δει και εσείς αυτό, έτσι. Όπω λέμε, δικαίωμα στη ζωή, δικαίωμα στο θάνατο, δικαίωμα στην επανάσταση. είδωλα τη επανάσταση. είδωλα τη μουσική. είδωλα του αθλητισμού. είδωλα του καλλιτεχνικού κόσμου. Ε, ξέρω ότι όλοι οι Έλληνε, ξέρω εγώ, 60-70% βλέπουν λέει τώρα ένα σύριαλ που μεταδίδεται ε, από κάποια ε, έτσι από το εξωτερικό. που το παίζουν Έλληνε καλλιτέχνε προφανώ, ξέρω κι εγώ. Δεύτερον, να συνδεθεί η μελέτη αυτή με τις λειτουργικέ τέχνε με τα ψηφιδωτά, με τις στοιχογραφίες, με τη βυζαντινή μουσική. Θέλω να σας δείξω λίγο, επιτρέψτε μου λιγάκι να σας δείξω, έχει μάλιστα στο, για τα παιδιά που είναι εξοικειωμένα με το, με το διαδίκτυο, έχει θαυμάσιες παρουσιάσεις στο διαδίκτυο, η μια που σας δείξω έχει, το έχουν ανεβάσει 1 210 φορές από όλο τον κόσμο, το άλλο της ε, Ιεράς Μονής καρέα του το Τμήμου Προδρόμου στην Αθήνα, θαυμάσιο και αυτό, το έχουν αναβάσει λιγότερες φορές. Και υπάρχει και ένα τρίτο βίντεο που έχει ανεβεί κάποιες χιλιάδες φορές. Θέλω όμως να δείτε τι σημαίνει αξιοποίηση και της μουσικής και της φύσεως, αλλά βέβαια και του ύμνου των τριών παιδών. Γιατί ακόμα... Αυτή είναι μια άλλη εκδοχή. Δεύτερη εκδοχή. Για να ακούσουμε λιγάκι αυτόν τον θαυμάσιο ύμνο. <Ε Ευλογείτε πάντα τα ύδατα των Κύριων. Πάσε δυνάμεις των Κύριων. Ευλογείται ήλιο, σελήνη των Κύριων. Άστρα του ουρανού των Κύριων. Ευλογείτε πασόμβρος και θρόσος των Κύριων. Ευλογείτε πάντα τα πνεύματα των Κύριων. Ευλογείτε πύρ και καύμα των Κύριων. Ψύχος και καύσον των Κύριων. Ευλογείτε νύχτες και ημέρα των Κύριων. Ευλογείτε φως και σκότος των Κύριων. Ευλογείται ψύχο και καύμα των κύριων. Ευλογείται πάχνε και χιώνε των κύριων. Ευλογείται αστραπέ και νεφέλε των κύριων. Ευλογείται το υγεί των κύριων. Υμνήτω και υπεριψούτε αυτόν ει του αιώνα. Ευλογείται όροι και βουνή των κύριων. Ευλογείται πάντα τα φαινόμενα τη γη των κύριων. Ευλογείται θάλασσα και ποταμή των κύριων. Ευλογείται επιγέ των κύριων. Ευλογείται κήτη και πάντα τα κινούμενα εν τη σύνδεση. Ευλογείται πάντα τα πετεινά του ουρανού των κύριων. Ευλογείται πάντα τα θηρία και πάντα τα κτίνη των κύριων. Ευλογείται ή των ανθρώπων των κύριων. Πώ αξιοποιούμε λοιπόν το κείμενο αυτό, Θα το συνδέσουμε λοιπόν με τη μουσική, θα το συνδέσουμε με την εικόνα, αλλά θα αναδειχθεί όμω και η συμβολική γλώσσα τη Εκκλησία και θα ενταχθεί στο λειτουργικό χρόνο. Το κείμενο αυτό το διαβάζουμε και το ψάλουμε εν συνεχεία το Μέγα Σάββατο, αφού προεικονίζει την εισάδο κάθοδο του κυρίου μα. Προεικονίζει ταυτόχρονα την Παναγία που όπω είπαμε προηγουμένω, αφού δέχθηκε τον κύριο, δεν κατακάηκε αλλά έμενε άφθορη όπω οι τρει παιδε. Τέταρτον, να αναδειθεί το οικολογικό ενδιαφέρον του κειμένου. Τον κύριο νημνίται και υπερηψούται, ει πάντα του αιώντα. Ευλογείται, Άγγελη κυρίου, ουρανή κυρίου, τον κύριο. Τον Κύρι... Και ησελήνη, yeah. του ουρανού, Κύριον, yeah. και του Να αναιρεθεί λοιπόν το οικολογικό ενδιαφέρον του κειμένου. Όλα τα όντα δημιουργήθηκαν από το Θεό και συνέχονται από την πρόνοιά του. Ταυτόχρονα υμνούν το Θεό και αποτελούν το μυστικό Ευαγγέλιο η κτήση για όσου έχουν γυμνασμένε πνευματικέ αισθήσει κρύβει κάποια ιερότητα και ανάγκη στο δημιουργό. Ο άνθρωπο γίνεται ιερέα και βασιλέα τη κτήσεω. Πέμπτον, το βιβλικό αυτό κείμενο πλατείνει τη συνείδηση των παιδιών. Τα κάνει πιο ανοιχτά, πιο ευρύχωρα. Έκτον, για το κακό που υφίστανται οι τρει παιδε, δεν αποδίδουν ευθύνη στο Θεό και δεν στείλουν κάποιο δικαστήριο να πούν γιατί μα συνέβη αυτό που συμβαίνει με εμά και με του ευσεβεί χριστιανού. Προσεύχονται εν μετανία για το λαό του. Παρότι αυτά τα παιδιά δεν είχαν καμιά ευθύνη. Τα πήραν εκεί 10-11 χρονών. Ο καθένα και η καθεμιά όμω από εσά μπορεί να αναδείξει κι άλλε πτυχέ, αξιοποιώντα καλύτερα τη διήγηση αυτή. Μου έκανε εντύπωση κάτι που ερμηνεύει ο ιερό Καβάσιλα πάνω ακριβώ το κείμενο αυτό. Λέει το εξή. Οι Άγιοι στον ουρανό υμνούν και ευχαριστούν τον Θεό. Και δεν αρκούν αυτοί μόνοι για την ευχαριστία, αλλά θέλουν να πολλαπλασιάζονται οι υμνητές. Και μάρτυρες σε αυτό, λέει, είναι οι περί των Αζαρίαν παιδες, οι οποίοι δεν αρκέστηκαν στη δική τους φωνή μόνο, αλλά κάλεσαν αγγέλους, κάλεσαν τα γέννη των ανθρώπων, κάλεσαν τον ουρανό, τον ήλιο, τα άστρα, τη γη, τα όρη, τα άλογα, τα άψυχα, αλλά και ολόκληρη την κτήση για να εμνήσει τον Κύριο. Κατανοεί κάποιο από την ερμηνεία του Ιερού Καβάσιλα πόσο ευρύχωρο πρέπει να είναι ο χώρο τη Εκκλησία, γενικότερα, αλλά και ειδικότερα τη κατασκήνωση. Και περνάω στι τελικέ προτάσει και τελειώνω, γιατί μάλλον σα κούρασα. Συμπερασματικά, λοιπόν, και συνοψίζοντα όλα τα παραπάνω, θα λέγαμε ότι η εκκλησιαστική κατασκήνωση, όταν υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, μπορεί να γίνει εργαστήριο πνευματικής ζωής και μίηση στο μυστήριο τη πίστεω. Δεν μπορεί οπωσδήποτε να γίνει και να λειτουργήσει σαν μοναστήρι, σαν κοινόβιο. Αλλά όμω το πρόγραμμά τη πρέπει να εμπνέεται από το ορθόδοξο μοναστικό κοινόβιο. Και θα πω επιγραμματικά δέκα προτάσεις, πρακτικές. Πρώτη, προετοιμασία προγραμμάτων και ανάθεση αρμοδιοτήτων στα θελέχη της κατασκήνωσης από το χειμώνα. Οι διηγήσει τη γραφή έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτά τα προγράμματα. Δύο. Σύνδεση των ενοριών με την κατασκήνωση. Αν βλέπετε μακαριότατε και άγιοι αρχήρι στην κατασκήνωση αυτή έτσι όπω είναι. Υπάρχει ακριβώ αυτή η σύνδεση. Τα παιδιά αγάπησαν τα δεδράκια που φύτευσαν και ήρθαν και τα πότισαν και συνδέθηκαν με αυτά. Αν ερχόσασταν πριν από 20 χρόνια που είπε ο Σεβασμιότητο εδώ, δεν υπήρχαν αυτά τα δέντρα εδώ. Ερχόμασταν στον Ιού και κεγόμασταν με τον μακαριστό Μητροπολίτη Νεαπόλεως Διονύσιο. Τα παιδιά φύτεψαν τα δέντρα αυτά. Έβαλαν πασαλάκια. Τα λείπαναν, τα πότισαν. Ξέρουν τι σημαίνει να αναπτύσσεται ένα δέντρο. Οπότε υπάρχει αυτή η επαφή τη κατασκήνωση με την ενορία. Αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε. Οργάνωση οικολογικών δραστηριοτήτων. Περιποίηση δέντρων, φυτών, ανακύκλωση σκουπιδιών. Δεν νοείται σε μέσα σε μια κατασκήνωση δηλαδή να μην μπορούμε να διαχειριστούμε με απλό τρόπο τα σκουπίδια. Αυτό τα παιδιά πρέπει να το μάθουν στην κατασκήνωση. Πού θα το μάθουν, να το μάθουν εκεί. Εκμάθηση λίγων γνωστών ύμνων και σύνδεση με το αναλόγιο. Πράκληση της Παναγίας, τους αναστάσιμους ύμνους που ψάλλουμε, άλλα τροπάρια με κάποια επεξήγηση, θα τα θυμούνται τα παιδιά. Και το νόημα των ύμνων είναι βαθιά πνευματικό, δογματικό και έχει και ορθόδοξο ήθος. Επαφή με τις εκκλησιαστικές τέχνες. Το ψηφιδωτό την αγιογραφία αλλά και ανάλογη ερμηνεία όμως. Έκτον, εκπαίδευση των στελεχών με επιμορφωτικά σεμινάρια σαν και αυτό εδώ, αλλά και άλλε δραστηριότητε στη διάρκεια του έτου όμω. Έβδομον, εντονότερη πνευματική επαφή με το φυσικό κόσμο. Λόγω χάρη σύντομα σε σπερινό κατά το ηλιοβασίλεμα ή προσευχή στο φαγκαρόφωτο. Όγδον, κατάρτιση σε θέματα του φοιτικού και ζωικού βασιλείου, ώστε να αντιληφθούν πτυχέ που μπορούν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά λόγω χάρη για τον αλτρουισμό των ζώων. Είχε την ανάδειξη τη Θεία Σοφία στη λειτουργία των φυτών. Ένατον, κατάρτιση σε ζητήματα κοσμογραφία και μελέτη και ανακάλυψη των μυστικών του ένα του ουρανού. Πούλια, Αυγερινό, Άρκτο. Αυτά ξέρετε τα στέργια. Οι άνθρωποι που μεγαλώνουν στην επαρχία τα ξέρουν από παιδιά. Τα παιδιά όμω τη πόλη δεν τα ξέρουν αυτά. Εδώ μπορούμε να τα δούμε αυτά σε μια κατασκήνωση. Να τα μάθουμε κι εμεί, να τα διδάξουμε και στα παιδιά. Και δέκατον, Κυρίω όμω χρειάζεται επικεφαλή κάθε κατασκηνωτική περίοδου ένα άξιο και διακριτικό κληρικό. Όχι ο καταναγκαίο αρχηγός, αλλά ο πνευματικό πατέρα. Αυτό μπορεί να γίνεται ο καταλήτη για όλα τα ζητήματα που αφορούν την κατασκήνωση. Ο κληρικός όμως που θα έχει γνώσει, θα πυρπολείται από την αγάπη του Χριστού και θα διακονεί με ταπείνωση του νέου μα η αποτυχία του κατηχητικού θεσμού οφείλεται μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι πολλοί κληρικοί δεν ασχολούνται με αυτό και το αναθέτουν εργολαβικά σε κάποιους καλοπροαίρετους με ανθρώπους που όμως δεν έχουν τις δυνατότητες να μίσουν τους νέους στο μυστήριο της Ορθοδόξου Πίστεως. Θέλουμε να αποφύγουμε τα λάθη των κατηχητικών μας στην κατασκήνωση. Προφανώς. Τότε ας ακούσουμε τη σοφία του Μακαριοτάτου. Ας ακούσουμε τη σοφία του Οσίου Πορφυρίου. Α εμπνευστούμε από την Αγία Γραφή και την πατερική μα παράδοση. Αλλά κυρίω α προσευχηθούμε όπω οι τρει παιδε. Και θα ήθελα με αυτή ακριβώ την προσευχή των τριών παιδων να κλείσω τη σημερινή μου εισήγηση. Να πώ προσεύχονταν ο Αζαρία μέσα στην κάμινο του πυρός. Στι εντολέ σου δεν υπακούσαμε, ούτε τι στηρίσαμε, ούτε τι εφαρμόσαμε όπω μα διάταξε για να ευτυχήσουμε. Τώρα λοιπόν δεν τολμούν ούτε το στόμα τας να ανοίξουν οι εχθροί μας. Ντροπιασμένοι και κατάπτυστοι καταντήσαμε εμείς για τους δούλους σου που σε σέβονται. Μην επιτρέψει όμως τον αφανισμό μας, ώστε να συνεχίσουμε να επικαλούμαστε το όνομά σου και μην ακυρώσει τη Διαθήκη μαζί μας. Μην μας στερήσεις την αγάπη σου. Για χάρη του Αβραάμ που τον αγάπησες, του Ισαάκ που τον εξέλεξες για δούλο σου και του Ισραήλ που τον ξεχώρισες. Τώρα όμω δέσποτε έχουμε γίνει ο πιο μικρό λαό από όλου. Κάτι λέει αυτό για το σήμερα, ε! Και έχουμε σχεδόν εξευτελιστεί σε ολόκληρη τη γη εξαιτία των ανομιών μα. Τα χρόνια αυτά δεν έχουμε άρχοντα. Δεν γίνονται προσφορέ. Δεν υπάρχει θυμίαμα. Δεν υπάρχει θυσιαστήριο. Αλλά με την ψυχή μα συντετριμένη και με το πνεύμα μα ταπεινωμένο, σε δοξολογούμε και σε παρακαλούμε να μα δεχθεί όπω ανερχόμασταν με ολοκαυτώματα κρυαριών και τάβρων η με μεριαδε αρνια παχια ετσι ας γινει σημερα δεικτη απο σενα τουτη η θυσια μα. Και με αυτά, αυτή την προσευχή, άρχισε να εμνεί με τον ύμνο τη κτήσεω. Μακαριότατε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ του Σεβασμιωτέ της Αρχιερής και εσά που είχατε την διάθεση να παρακολουθήσετε.